εσύ φέτο καταρχήν, γιατί. Ο Αμίρ, ο Αχελίας Κολυπούρ λίγο σήμερα δεν έβγαλε την απόδοση που όλοι περιμέναμε. Είχαμε κάνει ένα πλάνο για το παιχνίδι, γιατί ξέραμε ότι είναι πολύ δυνατός στο έδαφος. Υπολογίσαμε και την κυρτοδύναμη μέσα στο παιχνίδι. Απλώς το παιχνίδι πήγε σε μια στιγμή που ήθελε να κάνει takedown ο Αμίρ. Έγινε ένα λάθος από τον Αμίρ τεχνικά και οδηγηθήκαμε στην κυλοτίνα. Εντάξει, στο μανάκι που φλέγε τον αγώνα του Αμίρ Κολυπούρ που έχασε από τον έντυπο τελικά. Ενώ τώρα βλέπουμε Μάρια Τρουσού, κυρία Στεγγελία και από την Αγγλία. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το MMA Gym στην Αγγλία, καθώς είναι εκεί προπονητή στη σχολή και έχει συνεργασία με το Λονδίνο, η ομάδα του Κατσινόπουλου Μαρτίου Καγκαράκη. Δυνατός αθλητής με ύψος κατηθείται 1,93, 106 κιλά, 30 χρονών. Βραζίλια 2 ζήτωλα και κυκόψη κάνει ο Μάρια Τρουσού με 8 αγώνες MMA, 5 νίκες και 3 ήττες. Και βλέπουμε και το Λάβαρο τώρα που θα μπει από το MMA Gym. Με τον κύριο Κακαράκη, London Brands, είναι η συνεργασία που λέτε με τον London Brands. Με τη σχολή εκεί θέλουμε και πολύ γράψει τον αγώνα που είναι το μαγάλι, γιατί είναι ένα αγώνα πολύ δυνατό και ουσιαστικά θέλουμε τα πόντα σα, ειδικά στο γκράπλινγκ και τον αγώνα πάλι εκεί. Να δούμε τώρα και την είσοδο του αντιπάλου και έπειτα Γιώργο να μας πεις πώς ήταν αυτή η εβδομάδα στη Γαλλία, σε αυτό το κάμπ που έχεις πάει. Α, δεν το ξέρω αυτό, θέλω να μάθω. Και θεωρώ ότι είσαι από τους λίγους που ταξιδεύουν. Βρισκόμαστε στην Παρίσι, όπου επισκεφθήκαμε και προπονηθήκαμε με την εθνική ομάδα ουσιαστικά, γιατί τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα μέλη της εθνικής ομάδας Γαλλίας, το Villa Grappling, είναι σε αυτή τη σχολή. Παίξαμε δηλαδή με παιδιά που είναι πολύ καλή. Ήταν σε μια γκράπλινγκ ουσιαστικά. Ναι. Οπότε το επίπεδο ήταν top. Ήταν top. Πιστεύω ότι δεν έχουμε απόσταση. Αυτό είναι κάτι θετικό, Πάγκο. Μπράβο. Ο ίδιος ο προπονητής, ο Φλάβιος Αντιάγκο, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος και μένει μόνιμα στη Γαλλία, μας είπε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλει και αυτός. Να βλέπει μπράβο, και να κάνει ταξίδια. Ενώ λέει όλα αυτά ο κ. Θεματάκης, παρακολουθούμε τον Νέστο Ραμπατζέλα, 31 ετών, 120 κιλά κυρίε και κύριοι, 1,83 που συμφωνώμα του Λάρι σας, με ένα τελειμμάτιο την πάλι, τον πρώτο του αγώνας MMA. Για να δούμε ένας παλαιστής πώς θα ανταπεξέλθει στο κλουβί του GMC. Ωραίο ματσμέικι, kickboxer και Brazilian ένα από τη μία, καθαρός παλαιστής από την άλλη. Έχετε 106 κιλά του Μάρεν Ρουσού με το μαύρο σορτσάκι απέναντι στα 120 του Νέστο Ραμπατζέλα με το λευκό σορτσάκι. Για να δούμε λοιπόν, δύο δυνατές σχολές, μονομάχη Λάρισας, πολύ δυνατή σχολή και το MMAG, οι οποίοι δεν θέλουν να χάνουν ούτε από τη μαμά τους. Τιτανομαχία. Ναι, βλέπω ότι τιτανομαχία. Είναι κολλημένη λίγο εκεί. Τα heavyweights πάντα. Ξεκίνησε δύο γύρι των 5 λεπτών. Εδώ βλέπουμε το Κοντασίδη. Τον Μπατζέλα. Τον Μπατζέλα. Αυτού του Κοντασίδη να ψάχνει λίγο την απόσταση και να πάει για take-down. Δεν πρέπει να πάει καθόλου στο στράκι με τον Ρουσού. Τον έχω δει στις διοργανώσεις. Είναι εκπληκτικός kickboxer. Τα πόδια του σκοτώνουν πραγματικά τα λόγια του. Και ο Μπατζέλας πρέπει να πάει κατευθείαν κάτω τον αγώνα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Θεωρώ ότι αυτό κυνηγάει ο Μπατζέλας και φαίνεται και από το πίσω του χέρι όπως το κρατάει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Χρήστος Γάτσης πάντα εδώ μαζί μου στο GFC2. Ευχαριστούμε πολύ το Google.gr για την προσπάθεια αυτή μαζί που κάνει. Μαζί με Στέφανο Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά και βοηθάει τις μεικτές πολεμικές τέχνες και φυσικά τον άνθρωπο που το οραματίστηκε και το έκανε πραγματικότητα, γιατί πολλοί το οραματίζονται. Πολλοί λένε «Α, αν το έκανα εγώ θα έκανα και αυτό και το άλλο». Έλα κάντε πρώτα και μετά. Ακριβώς. Γύρω Βεντούρα. Συνόρδια μάχη, είναι αυτά που θα λέω. Αριστερό λόγο από τον Ταλό του Ρουσού. Ρούσο Μάριαν. Θεωρώ ότι ο Ρούσου πρέπει να αρχίσει να δίνει τα λόγια του για να γκρεμίσει λίγο την βάση στήριξη του Μπατζέλα. Πρέπει να αρχίσει να κόβει το δέντρο που λέμε σιγά σιγά. Απλά φοβάται, μην δώσει low, γιατί περιμένει ο Μπατζέλα να δώσει low και να του πιάσει το πόδι για το take down. Ακριβώς, αυτό του λέει και στην γωνία του, όχι low. Ούτε ένα low. Θεωρώ βέβαια πάλι. Θέλει πιο γρήγορο χτύπημα στο MMA σε σχέση με το kickboxing στο low για να έχει γρήγορη επιστροφή για να μην φάσει το τέλο. Ή θέλει χέρια να παίξει. Γιατί αυτό και αυτό πάει για take down. Ναι, πάει για take down. Περνάει στην κάρτα του και το πήρε. Σηκώθηκε ο άλλος. Πολύ σκληρός. Κατευθείαν ο Ρούσος σηκώθηκε. Κανένα πρόβλημα. Είναι στο clinch τώρα. Βέβαια, ναι, ακριβώς το clinch έχει ένα πλεονέκτημα θεωρώ ο Μπατζέλας. Μπατζέλα. Ναι. Μέλος για τη εθνική την πάλι. Μέλος για τη εθνική ομάδα. Σωστά.
Αυτό για να καταλάβει ο κόσμος από το group.gr που βλέπει αυτή τη στιγμή είναι πλεονέκτημα του Μπατζέλα. Όταν έχουμε αθλητή πάλι, έχει πλεονέκτημα στο σώμα με σώμα. Και αυτό ουσιαστικά ο Ρουσού με τον Πάνο Χαρτζάκη αμήνεται εκεί και έφυγε. Αυτό ήθελε να κάνει, το κάνει πολύ έξυπνο, θα πάρει πάλι απόσταση και θα πάρει να παίξει box. Το θέμα είναι ότι έχει σφίξει λίγο ο αθλητής που είναι πιο πολύ striker, γιατί με το clinch σίγουρα θα σφίξει εμεί του και γαλακτώνουν εμεί και γίνονται πιο αργά τα χτυπήματα. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Πολύ σωστά το πολύ και ο Σταμαδάκης, το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Μπατζέλας και μέχρι τώρα η στρατηγική είναι υπέρ του Μπατζέλα. Ενός Παλαιστή που μπαίνει για πρώτη φορά στο κλουβί. Έναντι του Ρουσού με τα 8 MMA fights. Ναι. Πολύ εμπειρος ο Ρουσού. Αλλά ο Μπατζέλας στέκεται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και βλέπεις δεν πάει για το low, ενώ έχει εκπληκτικά low ο Ρουσού. Και πάει για take down ο Μπατζέλα. Και Μπατζέλα. Και το καταφέρνει. Προσπαθεί να έρθει cross side. Περάσει, είναι, βρίσκεται στη μισή. Στη μισή κροσάιν, ναι, στη μισή. Προσπαθεί να γυρίσει του πάνη το πόδι εκεί ο Ρουσού, προσπαθεί να το κρατήσει ώστε να μην περάσει από πάνω και πέρασε θέση. Μην περάσει το πλευρικό και. Μην περάσει την κροσάιν ακριβώς στην πλευρά και ισχυροποιήσει τη θέση του. Τα γόνατα απαγορεύονται στο κεφάλι στην κάτω μάχη, να υπενθυμίσουμε. Όπως επίσης οι αντώνες και στην όρθια και στην κάτω μάχη. Έχει κλειδώσει το κεφάλι του Ρουσού. Προσπαθεί μάλλον να το κλειδώσει το κεφάλι. Βλέπουμε και τον προπονητή του, τον προπονητή του Μαρμαγκλάρισα. Ταπ. Και έχουμε τάπο τον Ρουσού. Ναι. Έκανε τάπο ο Ρουσού. Τόσο γρήγορα δεν το είδαμε καν. Δώστε μας λίγο, δώσε μας τα φώτα σου. Τόσο γρήγορα. Δεν άντεξε τα χτυπήματα, γιατί πήρε πλεονεκτική θέση, γύρισε. Απίστευτο. Μα δεν το πιστεύει και η γωνία του. Θα ήθελα τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας να πάει στη γωνία του Μάριαν Ρουσού. Που δεν το πιστεύουν ότι έγινε αυτό. Ήταν βαριά τα χτυπήματα. Είναι σε μια θέση. Να το δούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να το take down. Να τα χτυπήματα λοιπόν στον κορμί. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη το take down και πώς έγινε. Ωραία. Πολύ ωραίο take down. Και εδώ με τι γίνεται, δεν τον έχει κλειδώσει. Δεν τον έχει κλειδώσει δηλαδή. Ένα χτύπημα στο κεφάλι. Μάλλον ήταν πολύ δυνατό αυτό το. Ήταν πολύ δυνατό. Έβαλε και τα 120 του κιλά με τζίνι στην πουνιά. Νικητής λοιπόν με διακοπή. Ο Νέστορας Μπατζέλας, στην πρώτη του αγώνα MMA, κερδίζει ο Παλαιστής Νέστορας Μπατζέλας. Συγχαρητήρια. Κύριε Θωματάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή συνέχεια, κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί στην Αγία Παρασκευή. Και συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Και θα δούμε και στο επόμενο πρωτάθλημα grappling της φύλας. Αυτό δεν προλάβατε. Έγινε γρήγορα η διαδικασία. Σίγουρα θα επανεστούμε. Θα θέλουμε να συγκρατάξει ο χώρος και εσάς και τους αθλητές σας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης,